Περιβαλλοντολόγος από τη Διάδημα. Βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο ATM για το Δήμο Κοζάνη στην περιοχή Αγίου Δημητρίου. Εδώ πέρα θα ανακυκλώνουμε τη γανέλαια. Είναι ATM ανακύκλωση τηγανελαίων. Για να ανακυκλώσουμε τη γανέλαια, θα πρέπει να κρυώσει πρώτα το λάδι και αφού το σουρώσουμε με ένα σουρωτήρι, το περνάμε στο ειδικό δοχείο που είναι αυτό εδώ το πράσινο που σας δείχνω. Μόνο αυτό το δοχείο δέχονται τα ATM, κανένα άλλο πλαστικό μπουκάλι και ποτέ δεν ανακυκλώνουμε τη γανέλαια σε γυάλινο μπουκάλι. Άρα για το πράσινο ATM παίρνουμε αυτό το πράσινο δοχείο είτε από το Δήμο Κοζάνης είτε από τη Διάδημα. Το γεμίζουμε με κρύο λάδι το οποίο το έχουμε σουρώσει για να το απαλλάξουμε από τη φόνη πολύματο τρυφών και κλείνουμε πάρα πολύ καλά το καπάκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κλείσουμε το καπάκι, αλλιώς μπορεί να έχουμε τυφώνη διαρροής μέσα στο μηχάνημα και αυτό δεν το θέλουμε καθόλου. Ερχόμαστε στο μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει δύο πορτάκια. Στο πρώτο πορτάκι πάνω το σηκώνουμε, βάζουμε μέσα το μπουκάλι, κλείνουμε το πορτάκι. Το μηχάνημα παίρνει αυτόματα το μπουκάλι με τα τηγανέλαια και από το κάτω πορτάκι μας βγάζει ένα νέο άδειο καθαρό δοχείο να το πάρουμε σπίτι μας να το γεμίσουμε την επόμενη φορά. Οπότε μία φορά προμηθευόμαστε το μπουκάλι είτε από τη Διάδημα είτε από το Δήμο Κοζάνης είτε και από το Κλούμπε και σε δεύτερη φάση το μηχάνημα μας προμηθεύει με το επόμενο μπουκάλι.